Λοιπόν, πάμε τώρα σε κάτι διαφορετικό, Γιώργο. Εδώ πρέπει να πούμε όλοι πρέπει να καθαρίζουν τους χώρους ευθύνης, είτε πρόκειται για δημότες. Πολύ σωστά, πολύ σωστά, πολύ σωστά. Δεν χρειάζεται μόνο να τρέχει η πυροσβεστική. Φιλοξενήσαμε και τις απόψεις του διοικητή των πυροσβεστικών υπηρεσιών του κ. Ντίτσα που το επεσήμανε. Είμαστε όλοι υπεύθυνοι για τις πυρκαγιές, διότι τις περιουσίες μας δεν τις καθαρίζουμε. Και τα ζητάμε και όλα από τις υπηρεσίες. Δεν γίνεται να τα κάνουμε όλα. Όχι, πες επίτα να σε φάω που λέει και ο λαός. Λοιπόν, σωστά. Γιώργο, πάμε τώρα σε εκδηλώσεις. Εκδήλωση για τη θυσία των 106 στο Κούρνοβο από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Καλησπέρα, κύριε Βουσίκη. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε, τι έχετε ετοιμάσει αύριο. Πείτε μας λίγο ώρες που για να γνωρίζει ο κόσμος να έρθει. Ναι, να πω, μια και το προηγούμενο θέμα ήταν με την πυροπροστασία, ότι η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει, αλλά δεν έχουν γίνει καν οι προκηρύξεις για να πάρει το δασαρχείο προσωπικό που θα τους χρησιμοποιεί για την πυροφυλακή και για την κατάσβεση των πυρκαγιών. Όπως επίσης δεν λύνεται, ακόμα και να τους έπαιρνε και να έπαιρνε πολλούς, δεν λύνεται το πρόβλημα της προστασίας των δασών αν όλο το χρόνο δεν δουλεύουν κόσμος στο δάσος να το καθαρίσει, να το κλαδέψει, να βγάλει τους παλιούς κορμούς, να κάνει αντιπυρικές ζώνες. Λοιπόν, πάμε για την εκδήλωση τώρα. Λοιπόν, τι ώρα είναι αύριο και πού? Συμπληρώνονται στις 9 Μάη τα 70 χρόνια από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Δηλαδή είναι αυτό που λεγόταν η ημέρα της αντιφασιστικής νίκης των λαών και γιορταζόταν μεγαλοπρεπώς από πάρα πολλές χώρες του κόσμου. Εμείς το κόμμα μας θεωρούμε ότι η ιστορική μνήμη πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει, να μεταδίδεται στους νεότερους, γιατί όταν ξέρεις καλά την ιστορία σου δεν κινδυνεύεις να την ξαναζήσεις. Έτσι λοιπόν... Παρά το γεγονός ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται, κύριε Βουσέγη. Ως φάρσα. Ως φάρσα. Όταν επαναλαμβάνεται ως φάρσα. Δεν νομίζω ότι λοιπόν, περνάμε φάρσα τώρα. Να πούμε ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο των 70 χρόνων από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, λέμε να τιμήσουμε και την θυσία των αγωνιστών στην ανακτίναξη του Κούρνοβου το 1943 και τους εκτελεσμένους, τους 106 εκτελεσμένους από τους Ιταλούς σαν αντίπεινα για αυτή την δολιοφθορά, για αυτό το σαμποτάζ. Είναι μια ιστορική σελίδα της φθιότητας, η οποία δεν έχει πάρει την πραγματική της διάσταση, την πραγματική της αξία σαν ιστορικό γεγονός. Και βέβαια δεν είναι απλά τιμή σε αυτούς που αγωνίστηκαν, τιμή σε αυτούς που θυσιάστηκαν όλα αυτά τα χρόνια της κατοχής, στην αντίσταση. Είναι ζωντανή η ιστορία του έθνους, λέτε. Η ιστορία βοηθάει να βγάζει συμπεράσματα και στο σήμερα. Βοηθάει στο να καταλάβουν κυρίως οι νεότεροι που δεν ξέρουν ιστορία καλά τι είναι ο φασισμός, τι είναι ο ναζισμός, τι έκανε, ποιες ήταν εκείνες οι δυνάμεις, ποιες οι χώρες που έδωσαν τις μεγάλες θυσίες και τις μεγάλες απώλειες στο χτύπημα του φασισμού και του ναζισμού, και να καταλάβει ότι αυτό που πάει να γίνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να εξισωθεί ο ναζισμός με τον κομμουνισμό, ότι το πρώτο σοσιαλιστικό, η πρώτη σοσιαλιστική χώρα στον κόσμο και οι κομμουνιστές στις χώρες όπου τις κατέλαβαν οι Ιταλοί και οι Γερμανοί ήταν αυτοί που σήκωσαν το κύριο βάρος σε αυτό τον πόλεμο. Και ένας λόγος ακόμα, επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση ηγείται σε αυτή την παραχάραξη της ιστορίας, όρισε την 9η Μάη ως μέρα της Ευρώπης για να ξεχαστούν όλα τα προηγούμενα. Δώστε συγκεκριμένα στοιχεία για την εκδήλωση. Αύριο το απόγευμα λοιπόν στις 7.30 ώρα στο Πολιτιστικό Κέντρο Λαμίας θα υπάρχει εκδήλωση με προβολή DVD, με ομιλία από τον Κώστα Μπασδέκη που είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, με έκθεση φωτογραφίας και έκθεση βιβλίου. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε, κύριε Φουσέκη, για την παρουσία και την ενημέρωση.